σε αυτό το βίντεο ο πρόλογος είναι μία απομίμηση ενός φίλου ιντερνετικού του Μανόλο και ο λόγος είναι γιατί σήμερα το πρώτο για φέτος δεν έπαιξε σελφοκόνταρο για τον λόγο το ότι πήγα μόνος μου μετά από αρκετά χρόνια χειμώνα. Ήταν να πάμε 4-2, ακυρώσανε. Ο άλλος έμεινε από μπαταρία, ήταν κλειστό, δεν χτύπησε το ξυπνητήρι του, οπότε δεν ήρθε και έτσι ξεκίνησα μόνος μου. Εντάξει, δεν μου άρεσε. Είχα να το κάνω πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Το κακό είναι ότι με φτύνει και με μουτζώνει από χθες. Εντάξει, πάλι δόξα τω Θεώ, μια χαρά όλα. Τη δουλειά μου την έκανα. Βρήκα και δύο παλικάρια οι οποίοι πέθανε και αυτοί στο ίδιο μέρος από Θεσσαλονίκη τα παιδιά. Υπήρχε μια οπτική επαφή, εντάξει, όσο και να είναι, αλλιώς είναι. Συνάντησα ένα κοπάδι λαβράκια και σε πολύ ρηχά νερά, σε ένα πέρασμα. Δεν είχα σκοπό να ψαρέψω εκεί πέρα ούτε κατά διάνοια. Αστόχησα βέβαια σε ένα. Πήρα ένα άλλο, το οποίο δεν πρόλαβα να ανοίξω την κάμερα. Ένα κατάφερα και το βράχωσα. Θα τα δείτε στα υποβρύχια πλάνα. Αλλά έχασα ένα τέρας. Τα τόσα χρόνια πρώτη φορά συνάντησα έτσι τέρας να κοιμάται. Και δεν το πέρασε η βέργα. Έχω ζαλιστεί. Έχω ζαλιστεί. Πρώτη φορά συνάντησα τέρας να κοιμάται. Εντάξει, ήταν καμιά 13 και 3, 13 και 4. Θερμοκρασία νερού στους 15. Έξω καλοκαίρι με βάση τα προηγούμενα που μας έκανε. Με τα χιόνια και τις παγωνιές. Θα τα δείτε. Αυτά. Καλή απόλαυση.